Ο Αλέξης έχει παράπονα από τη συμπεριφορά της Στέλλας. Για πες. Εσύ με φωνάξε αργία μου. Σου λέει κάτι, θες να μου πεις κάτι? Ναι, έχω, θέλω να σου πω πολλά. Πολλές φορές δεν ξέρω με ποιο ρόλο μιλάω σε σένα. Έρχομαι, πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε. Πολλά. Όχι, γιατί δεν τα λες? Γιατί είναι με την ισορροπία που κρατάς εσύ. Γιατί δεν μιλάς ξεκάθαρα? Εγώ πιστεύω, δηλαδή, γιατί ήρθα να σου μιλήσω. Αν τι ήρθα να σου μιλήσω, σαν συγκάτοικο, σαν συμπαίκτη, σαν ένα άνθρωπο που νιώθει πέντε πράγματα παραπάνω. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Άρα, δηλαδή, από τον άνθρωπο δεν πρέπει να τον ακούσει και τη στιγμή. Συγγνώμη, λάθος μου. Εκείνη την ώρα κι εγώ ήμουνα κάπως. Τι να σου πω. Το θέμα είναι πως για να σου το πω και τη στιγμή έπρεπε και είχε βαρύτητα και τη στιγμή. Το να μου έρθει μετά, όταν έχει τελειώσει όλο το live, και να με ρωτήσει τι ήθελε να μου πει. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα στάθηκα ότι ήμουν. Εκείνη την ώρα. Ναι, είδα ότι. Δεν είχε κάτι άλλο να κάνει εκείνη τη στιγμή και έπρεπε να μπορούσε να ρωτήσει εμένα. Είδα ότι σε τσάτσε και σε στεναχώρησε με αυτό και λέω. Τι ήθελε να μου πει και μου λε ότι τελείωσε το live. Εντάξει. Εάν τσατίστηκε επειδή πριν δεν μπορούσα να μιλήσω, νομίζω ότι θα έπρεπε να με καταλάβει. Και αν θε κάτι να μου πει, τώρα μπορώ να το ακούσω. Θα με ότι εγώ πέφτω πάντα δεύτερη μέρα. Με τον Γιώργο τσατίστηκε και έτρεξε να δει τι γίνεται και εκεί και εκείνο και τ' άλλο και εκείνο. Και σε ζένα ήρθα. Μετά από κάτι. Αλλά εσύ ξέρει τι, ξέρει που ήταν η μούρη σου, πώ ήταν η μούρη σου πάλι. Κάτω. Το στυλ αυτό που με τρομάζει και δεν μου αρέσει καθόλου.